μια ενδυμασία από την περιοχή της Σάντας, 7 από Σάντα, 7 χωριά σε πάνη ψηλά που να είναι, είναι τον αντάρτικο κατά την ταραγμένη περίοδο. Αυτή είναι Αρμένη, σαν βλέπετε ότι δεν διαφέρει καθόλου. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό, ότι φορούσαν την ίδια ενδυμασία, ήταν η μόδα της περιοχής, έτσι, δεν ήταν προνόμιο μόνο το πόδιο. Και άλλοι φορούσαν. Πάμε παρακάτω. Αυτά είναι τα στρίμ της εποχής. Τα φορούσαν κατάστατα δηλαδή. Και από πάνω τη μεγάλη, πολύ μεγάλη βράγα, αυτή η οποία βλέπετε και στα χορευτικά συγκροτήματα. Πάμε παρακάτω. Σέτε στο ρούχο, πάμε παρακάτω. Εδώ γράφει τα κομμάτια της ονομασίας του κομματιού. Πήγαμε παρακάτω. Σύγχρονα αντίδρατα με το Παρθενιμούνι. Αυτό είναι από την περιοχή της Αργυρούπολης. Διαφοροποιείται λίγο από την Τραπεζούντα, Κοντοούνι, και αυτή είναι η νηφιάτικη ενημασία, αυτή είναι η κόρη που έτσι παντρεύτηκε, αυτή είναι η νηφιάτικη ενημασία, με κανονικά έπρεπε να έχει και 7 πέπλα, την ήθη την άνθρωπος μετά το αποκαμάρο. Η γιαγιά μου παντρεύτηκε και δεν είχε τίποτα τον άντρα της, τον είδε μετά τις 12 η ώρα αφού είχε παντρεύει. Πάμε παρακάτω. Είναι εκεί αποσμήματα, εκεί το χάρημα αυτά, βλέπετε, περιέργεια αυτά. Είναι μια περιοχή στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, η οποία η μισή ανήκει στη Γεωργία και η άλλη μισή, το ανατολικό κομμάτι στη Γεωργία, το άλλο μισό στην Τουρκία. Σήμερα οι Λαζοί ήταν αυτόχθονες της περιοχής εκεί και ένας σκληρός λαός, σύμφωνα με τους ιστορικούς κάποιοι ισχυρίζονται ότι είναι υπολείμματα ενός φαραώ της Αιγύπτου του Σέφορντ, που στα βάθη Πολεόνων είχε εξτρατεύσει στην περιοχή. Κάποιοι άλλοι λένε ότι είναι γεωργιανά φύλλα, τα ιστορική τα λένε. Γεωργιανά φύλλα και η γλώσσα του όντως έχει άμεση συγγένεια με την γεωργιανή γλώσσα. Τώρα τι από τα δύο και τα δύο ισχύουν. Τι από τα δύο δεν ξέρω. Αυτά είναι αυτά. Αυτά που είναι αλαζιμού δεν φέρνουν πολλή φορά την ίδια ετοιμασία την επόμενη ζήτηκα, πάμε παρακάτω. Βλέπετε τις ενημερωσίες, πάμε. Εδώ βλέπουμε τους ηλικιωμένους, πώς ήταν εντυμένοι. Αυτός είναι ο Χαράλαμπος Βαφιάδης, πάμε παρακάτω. Αυτός εδώ είναι ο Φωστηρό. Είναι αυτός που έφερε την αντιπροσωπεία της Μερσεντές στην Ελλάδα από την Τραπεζούντα. Ήταν τραπεζίτης στην Τραπεζούντα. Στην Τραπεζούντα υπήρχαν 5 τράπεζες, οι 3 ήταν των ποδίων της περιοχής, η μία ήταν τράπεζα, εθνική τράπεζα, η οποία αργότερα έγινε η Τράπεζα Ελλάδος, ήταν παράδειγμα εκεί δηλαδή, και μία τουρκική. Δηλαδή 4 ελληνικές στην Τραπεζούντα και μία μόνο τουρκική. Αυτός λοιπόν ο Φωστηρόπουλος βλέπουμε τι φοράει. Ποτούρι, η βράκα και βέση. Σήμερα τι φοράει. Βλέπουμε η ελληνική. Εδώ είναι. Θα εξηγήσω. Η ιδέα για να γίνει το σεμινάριο εδώ ήταν από το σύλλογό μας, από το Σύλλογο Ποντίων Αρκαδίας, για να δείξουμε λίγο πώς πρέπει να χορέψουμε, τι πρέπει να μάθουμε. Δηλαδή, πάντα υπάρχει, σε κάθε χώρο υπάρχει ένας κορμός, υπάρχουν μικρές παραλλαγές, οι οποίες βέβαια δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο πρόβλημα, αλλά πάντα πρέπει να υπάρχει κάποια βάση, κάποια ταξινόμηση στο χώρο. Από το Πόντο φέραμε ένα πολύ πλούσιο πολιτισμό. Ένα από αυτό ήταν η χορή. Και καλήσαμε σήμερα τον κύριο Ζουρνατζίδη, ο οποίος είναι πολύ γνωστός στο ποντιακό ελληνισμό. Έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με μελέτη ποντιακών χορών. Έχει γράψει βιβλία, έχει επιγυρίσει σε όλο τον κόσμο και είναι η τιμή μας και η χαρά που μπορέσαμε να τον φέρουμε εδώ στη Τρίπολη, να μαζέψουμε τον κόσμο, να τους δει δείξει κάποια πράγματα τα οποία πραγματικά δεν είναι γνωστά και θα μάθουμε σε 2 μέρες που θα είναι και σήμερα και αύριο, θα μάθουμε πολλά πράγματα. Δηλαδή να χορέψουμε, να μας μάθει ο ίδιος πώς χορεύουν
Γιατί στο Πόντο, σε κάθε χωριό, είχε κάτι και διαφορετικό. Δηλαδή η Σέρα, ας πούμε, ή ο Πυρίχιος, έτσι, χορός, ήταν διαφορετικό σε κάθε χωριό, σε κάθε πόλη, σε κάθε σύλλογο. Και γι' αυτό θέλουμε λίγο να τα βάλουμε στη σειρά τα πράγματα. Βλέπουμε αρκετό κόσμο να παρακολουθεί τώρα. Είμαστε πάνω από 60-70 άτομα. Είναι όλοι ενδιαφέροντες. Είναι κυρίως από το σύλλογο, είναι γενικά κάτοικοι της Τρίπολης, που άνθρωποι που δεν έχουν σχέση. Όχι, είναι όλοι αυτοί που θέλουν να μάθουν να χορέψουν πολιτικούς χορούς και έχουν ενδιαφέρον για το Πόντο. Ήρθαν από Καλαμάτα, από το σύλλογο, ήρθαν από το σύλλογο του Άργος, από το Ναύπλιο. Δηλαδή, οι περισσότεροι βέβαια είναι από την Τρίπολη και είναι η μεγάλη μας χαρά που έρχονται οι άνθρωποι αυτοί και κάθε φορά που κάνουμε εμείς κάποια εκδήλωση θέλουμε να τους αρέσει, να φύγουν ευχαριστημένοι από εδώ για να φαίνεται ότι υπάρχει μια φωνή στην Αρκαδία, ποντιακή φωνή. Θα μπορέσουν να μάθουν ή θα πρέπει να το συνεχίσουν αυτές τις δύο μέρες, δηλαδή κάποιος θα μάθει τα βασικά βήματα, θεωρείτε? Οι περισσότεροι ξέρουν. Ξέρουν. Ο ίδιος ο κ. Ζουρνατζίδης, βλέπετε πως είναι ντυμένος, όχι όπως εγώ με τη γραβάτα, είναι απλά και θα χορεύει και αυτοί όλοι θα χορέψουν μαζί του. Και βλέπουμε ότι μαθαίνουν και την ιστορία, γιατί τους δείχνει αυτή τη στιγμή και για τις φορεσιές, τους λέει και κάποια πράγματα για ανθρώπους του Πόντου γνωστούς. Και εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ, αυτοί που έχουν έρθει από οι πρόγονοί μας και συνεχίζουμε την ιστορία μας να την κρατήσουμε και να μάθουμε περισσότερα πράγματα για τον Πόντο. Και τελευταία χρόνια έχουν ανέβει πάρα πολύ ο ποντιακός ελληνισμός στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και δείχνουν κάποια έργα, τα τραγούδια. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό για αυτό για μας. Γιατί είναι πολύ δυναμική η Πόντη που φύγανε από τη Σοβιετική Ένωση και ήρθαν στην Ελλάδα. Τώρα κλαίνει εκεί που φύγαμε εμείς, γιατί είμαστε πολύ δημιουργικός λαός. Σκέφτεστε να κάνετε κάτι άλλο, έχετε κάτι στο πρόγραμμα του Σύλλογου Ποντίων Αρκαδίας? Θέλουμε να κάνουμε πάντα, το Μάιο θα κάνουμε μια εκδήλωση, η οποία είναι αφιερωμένη στην μνήμη του Ποντίου, στη γενοκτονία. Αυτό το κάναμε κάθε χρόνο και ευχαριστώ πάρα πολύ και το Δήμο και την Περιφέρεια και ήθελα να ευχαριστήσω και το σταθμό σας, γιατί είναι πολύ βασικό αυτό που μας δέχεστε πάντα και μας βοηθάτε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ό,τι μπορούμε θα κάνουμε. Είμαστε λίγοι, δεν είμαστε ένας σύλλογος όπως είναι η Καλυθέα, Καβάλα και Θεσσαλονίκη. Ναι, σίγουρα. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Πυροσκή, ναι. Με πατάτα γέμιση. Είναι όλες νηστεία. Α, μάλιστα. Είναι όλες ποντιακές γεύσεις. Ναι, είναι ποντιακές γεύσεις και γίνεται και με τυρί. Μάλιστα. Και αυτό είναι πίτα ποντιακή πάλι, κολοκυθόπιτα, γλυκιά. Γίνεται με φύλλο που το ανοίγεις, γίνεται ρολό και το κόβουμε μετά και το σιροπιάζουμε. Μάλιστα. Αυτά έχουμε από γεύσεις ποντιακές. Ωραία. Αύριο θα έχουμε διαφορετικά. Και τα φτιάξατε εδώ εσείς, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Η Μελίτσα είναι μέλος του συλλόγου μας, κατάγεται από την Κατερίνη, είναι πάντα στο σύλλογο, δημιουργική, πάντα όταν τη χρειαζόμαστε την έχουμε δίπλα. Μένετε εδώ ή από εδώ? Ναι, μάλιστα. Από εδώ. Ωραία. Και μένω εδώ χρόνια τώρα. Εσείς θεωρείτε έτσι αυτά τα σεμινάρια που γίνονται ότι βοηθούν στη διατήρηση της παράδοσης? Φυσικά, γιατί αυτό τώρα ειδικά το σεμινάριο έχει να κάνει και με τα σωματεία και τα χορευτικά που μπορούν να μάθουν κάτι παραπάνω. Τα παιδιά που δεν έχουν γεννηθεί, που είναι δεύτερης, τρίτης γενιάς, βλέπετε να έχουν ενδιαφέρον για τις ρίζες τους. Έχουν. Αυτό έχει να κάνει και από το σπίτι. Ακριβώς, βέβαια, γιατί ναι. Συζητούμε μέσα στο σπίτι, ξέρουν πώς είναι η γιαγιά, πώς είναι ο παππούς, τι κάναμε. Έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, έτσι είναι εύκολο να επιστρέψουν, να δουν λίγο τον τόπο. Όλοι πεθαίνουμε με αυτό τον καημό. Γιατί ξέρω, ο πατέρας μου ήθελε πολύ να επισκεφτεί τον Πόντο, η μητέρα μου επίσης, αλλά δεν το κάνανε ούτε η γιαγιά μου. Ούτε η γιαγιά μου κατάφερε. Δύσκολο. Βέβαια δεν επιτρεπότανε τα χρόνια εκείνα, μετά το 80. Μετά το 80 επιτράπηκε
να γίνονται εκδρομές και να πηγαίνει ο κόσμος να επισκέπτεται τραπεζόντα την Παναγία σου. Αλλά τώρα και εγώ, επειδή έχω και το όνομα και όλες της Παναγίας, θα ήθελα πάρα πολύ να, πάω κι εγώ κάποια φορά. Σας το εύχομαι. Και τα παιδιά μου το ίδιο. Μακάρι όλοι μας. Να είστε καλά και έτσι να διατηρείτε τις παραδόσεις και να τις μαθαίνετε και σε εμάς που δεν είμαστε πόντι. Το κάνουμε αυτό και για τους φίλους μας. Όργανο συνοδείας. Όταν δεν είχαν όργανο συνοδείας, τι κάνατε? Μήπως είμαστε κουδουνάκια επάνω στο δοξάρι. Οπότε παίζοντας με τον τρόπο που παίζονταν με το δοξάρι, έβγαζε και ήχο συνοδευτικό της μελωδίας που έβγαινε από τις χορδές. Κατανοητό μέχρι εδώ. Αυτή λοιπόν είναι η σύγχρονη μορφή παίξιμα, η οποία δεν έχει καμία σχέση με την παραδοσιακή μορφή παίξιμα. Η υποδιακή μουσική χωρίστηκε στα δύο. Το έκανε ένας ιδιαίτερα μεγάλος δεξιοτέχνης, ο λεγόμενος Γόγος ή Γεώργιος Πετρίδης. Ο πατέρας του ήταν λιράρης ο μόνο. Ο πατέρας του. Του Γόγου και θεωρείται και από τους κορυφαίους. Τι έγινε? Η παραδοσιακή μορφή παίξηματος της ποντιακής λύρας ήταν με την εσωτερική ψύχα των δαχτύλων. Πατούσαμε δύο χορδές, αλλά κατά αυτόν τον τρόπο. Και το δοξάρι πήγαινε παλιδρομικά. Εάν δείτε τους τούμπους εξακολουθούν να παίζουν την παραδοσιακή μορφή. Ονομάζομαι Νίκος Ζουρνατζίδης. Κατάγομαι από τον Διαχρόκο από Καβάλας, ένα αμυγές ποντιακό χωριό και μένω μόνιμα στην Αθήνα. Ήρθατε εδώ στην Τρίπολη καλεσμένος του Συλλόγου Ποντίων Αρκαδίας για να παρουσιάσετε, να κάνετε ένα σεμινάριο, διήμερο σεμινάριο ποντιακών χωρών. Βλέπουμε τώρα, δείχνετε βέβαια και τα όργανα, δείχνετε και παραδοσιακές στολές, λέτε και κάποια πράγματα για την ιστορία του πόντου. Να μας πείτε έτσι δύο λόγια για την ποντιακή παράδοση και βέβαια τι χορούς θα μάθουν όσοι έχουν έρθει σήμερα και αύριο. Η ποντιακή παράδοση είναι πολύ πλούσια. Εγώ διδάσκω 103 χορούς. Κάποιοι δεν αποδέχονται αυτόν τον αριθμό. Εγώ μιλάω με βάση την επιστήμη, η οποία λέει ότι όταν αλλάζει ένα στοιχείο σε ένα χώρο, πρόκειται για άλλο χώρο. Έτσι, με αυτά τα δεδομένα, εγώ διδάσκω 103 χορούς. Εάν τα ομαδοποιήσουμε, βεβαίως και οι χοροί περιορίζονται πάρα πολύ. Δηλαδή, η κλασική χορή του πόντου, ας πούμε, ο κάθε χορός, το ομάλ, έχουμε τρία διαφορετικά ομάλ και το κάθε ομάλ από αυτά που είναι σε διαφορετικούς ρυθμούς, έχουμε 9 όγδα, έχουμε 2 τέταρτα, έχουμε 4 τέταρτα, μιλάω για τα ομάλια, όλοι αυτοί έχουν και παράγωγους χορούς, δηλαδή έχουν παραλλαγές των χορών αυτών. Οπότε αυτά όλα βάσει της επιστήμης θεωρούνται χωροί. Κάποιοι λένε ότι όχι, είναι ο ίδιος χορός σε παραλλαγή από περιοχή σε περιοχή. Σωστό, και αυτό να το αποδεχτούμε και αυτό. Από εκεί και πέρα, αυτό που με ενδιαφέρει και αυτό που θέλω περισσότερο εγώ να διδάξω είναι οι τέσσερις κλασικοί χοροί του πόντου πάνω στην οποία βασίζεται όλη η διασκέδαση, πάνω σε αυτούς τους χορούς. Δηλαδή, ο πόντος, το 90% της διασκέδασης βασίζεται στους τέσσερις χορούς αυτούς. Οι οποίοι είναι τα τρία ομάλ που είπαμε, δηλαδή είναι το λεγόμενο εμπροπής. Εδώ καθιερώθηκε περισσότερο να λέγεται σαν ομάλ κερασούντας. Υπάρχει το ομάλ της περιοχής Νικόπολης, όπου είναι μια παραλλαγή του χορού αυτού. Υπάρχει το διπλό ομάλ από την περιοχή του Κιουμούς Ματένι ή μεταλλείων αργυροχώματος, όπου είναι μια σύνθετη χορογραφία, δηλαδή βλέπουμε ότι ο χορός αλλάζει από περιοχή σε περιοχή, από μορφή, αλλάζει μορφή από περιοχή σε περιοχή. Επίσης έχουμε τον χορό TIC, όπου έχουμε διάφορες μορφές. Πρώτα-πρώτα τον έχουμε σε τρεις διαφορετικούς ρυθμούς. Τον έχουμε 5-8, τον έχουμε 2-4, τον έχουμε και 7-8. Έτσι, και από εκεί και πέρα έχουμε παραλλαγές του χορού αυτού σε όλο τον πόντο. Με τελείως διαφορετικό ύφος από τη μία περιοχή στην άλλη. Έχουμε το ομάλ τραπεζούντας, η διπάτ, που είναι μια άλλη μορφή ομάλ, το οποίο και αυτό είναι 9 όγδα όπως το εμπροπής, αλλά έχει και διάφορες παραλλαγές αυτό εδώ. Πάλι χορεύεται με διαφορετικό τρόπο από μία περιοχή στην άλλη. Αυτές τις παραλλαγές λοιπόν θα δείξουμε σήμερα, προσπαθώντας να τους βάλουμε στο πνεύμα και από εκεί και πέρα θα κάνουν στη φιλοσοφία του πώς
αναλύουμε τον χώρο και από εκεί και πέρα θα κάνουμε και μεμονωμένους χορούς που θα επιλέξουν οι χορευτές. Είναι δύσκολο να μάθει κάποιος ποντιακούς χορούς όταν δεν έχει κάποια επαφή? Βέβαια, το να μην έχει καμία επαφή δυσκολεύει λίγο τα πράγματα, αλλά από εκεί και πέρα εξαρτάται από την ικανότητα του χορευτή να αφομοιώνει και από το πόσο δουλεύει. Τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο για τον άνθρωπο. Ό,τι αγαπάει το κάνει και το κάνει και πάρα πολύ καλά. Το θέμα είναι πόσο το αγαπάει και θα αφιερώσει ανάλογο χρόνο. Όσο πιο πολύ τα αγαπάει, τόσο περισσότερο χρόνο αφιερώνει. Κάνετε αντίστοιχα σεμινάρια και σε άλλες περιοχές της χώρας? Όταν λέτε σε άλλες περιοχές, τι εννοείτε? Αν, αν σας καλούνε, ναι, έτσι γενικότερα. Την Κυριακή, το άλλο Σαββατοκύριακο θα είμαι στα Χανιά. Άρα υπάρχει ενδιαφέρον, λοιπόν. Μακάρι να ήμουν νεότερος, άρχισα να κουράζομαι, δεν μπορώ. Πρώτα-πρώτα γύρισα, πριν 2 εβδομάδες γύρισα από την Αμερική και τώρα έχω στην Ολλανδία, στην Αυστραλία, στη Γερμανία, για τα εξωτερικά μιλάω. Βλέπετε δηλαδή μεγαλύτερο ενδιαφέρον πλέον για την ποντιακή παράδοση από ότι ίσως το παρελθόν? Κοιτάξτε, η ποντιακή παράδοση νομίζω πάντα έχει ενδιαφέρον, αλλά τώρα έχει ξεφύγει από τα στενά ελληνικά πλαίσια. Εγώ στο εξωτερικό όταν πάω δεν διδάσκω σε Έλληνες, σε ξένους διδάσκω. Μάλιστα. Αυτή που γενικά τι θα θέλετε, ποιο είναι ίσως ένα παράπονο που μπορείτε να εκφράσετε? Θέλετε κάτι να γίνει με την πολιτεία, κάτι από την πολιτεία? Αφήστε την πολιτεία, καλά κοιμάται. Δεν ασχολήθηκε ποτέ με την παράδοση και αυτό το Υπουργείο Πολιτισμού εγώ δεν βλέπω να έχει καμία απολύτως σχέση με το λαϊκό πολιτισμό. Είναι ανύπαρκτο πανελός. Να χαιρόμαστε που σαν Έλληνες μας ενδιαφέρει η παράδοση από μόνοι μας. Και ό,τι γίνεται, γίνεται με ιδιωτική πρωτοβουλία. Εδώ υπάρχουν 5 άνθρωποι ποντιακής καταγωγής και βλέπετε τι αγώνα κάνουν. Τι αγώνα κάνουν. Ποιο Υπουργείο Πολιτισμού, ποια πολιτεία, πού είναι η πολιτεία? Να τη δούμε κι εμείς. Εμείς δεν την είδαμε ποτέ. Τρέχουμε εμείς βάζοντας το χέρι βαθιά στην τσέπη. Εσείς βάζετε δηλαδή προσωπικά από μόνο σας τα έξοδα σας ή από τους συλλόγους? Συνήθως οι σύλλογοι που σε καλούν σε... Ναι, φιλοξενούν. Κοιτάξτε, όχι, ναι. Να είμαστε ξεκάθαροι. Όταν διδάσκω σε ξένους πληρώνουμε αδρά. Οι ξένοι που έρχονται στον ελλαδικό χώρο, γιατί εγώ τουλάχιστον κάνω και 5, 6, 7 καμιά φορά σεμινάρια σε ξένους αλλοδαπούς στην Ελλάδα, πληρώνουμε. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάνουν σεμινάρια στο εξωτερικό, πάλι σε ξένους. Πάλι πληρώνουμε, γιατί αυτοί αμείβονται. Δεν πληρώνουμε από τους ποντιακούς συλλόγους. Αυτοί που αγωνίζονται, που βάζουν το χέρι στη τσέπη, που τρέχουν. Σε αυτούς δεν μπορείς να έχεις απαιτήσεις. Έτσι. Ταχθήκαμε για τον Α ή Β λόγο να υπηρετήσουμε αυτό το αντικείμενο. Και προσπαθούμε να το υπηρετήσουμε όσο μπορούμε πιο σωστά. Να μην επιβαρύνουμε δηλαδή αυτούς τους ανθρώπους περισσότερο. Από εκεί και πέρα από τους άλλους, όχι, τα παίρνουμε και τα παίρνουμε και καλά. Και αν σας ρωτούσα, η ποντιακή έτσι, η παράδοση, η ποντιακή χορή, αν έχουν κάποια σχέση με τους δικούς μας χορούς, εδώ ας πούμε της Πελοποννήσου, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει κάποια σχέση με καμία περιοχή της χώρας? Κοιτάξτε, με την Κρήτη για παράδειγμα μπορεί να υπάρχει? Κοιτάξτε, εάν παρακολουθούσα την εισήγηση θα είχαμε λύσει την απορία αυτή. Κοιτάξτε, υπάρχουν χωροί που έχουν τον ίδιο αριθμό κινήσεων, αλλά απλώς συμπίπτει. Γιατί υπάρχει αυτό που δίνει ταυτότητα στο χώρο, είναι το ύφος. Και το ύφος του ποντιακού είναι τελείως διαφορετικό. Δεν αφομοιώνεται εύκολα. Μιλάω για την πρώτη, δεύτερη γενιά. Σήμερα αφομοιώνεται γιατί όλοι έχουμε επηρεαστεί. Έτσι, το φυσικό και το κοινωνικό περιβάλλον και η πληθυσμιακή σύνθεση είναι αυτοί που παίζουν τεράστιο ρόλο στη διαμόρφωση του χώρου σε βάθος χρόνου. Έτσι, είμαστε στον ελλαδικό χώρο, σε μια βιομηχανική κοινωνία, συνυπάρχουμε με διάφορους ανθρώπους. Μοιραία επηρεάστηκε και ο χώρος, όπως επηρεάστηκε και η μουσική. Έτσι. Λίρα, ποντιακή λίρα.
Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τον πιο απλό χορό του πόδου, όπου δεν χρειάζεται ιδιαίτερη χορευτική ικανότητα. Αυτό που ζητάμε, το ζητούμενο στην προκειμένη περίπτωση είναι να μην είναι προσποιητική η κίνησή σας. Δηλαδή η κίνηση την οποία θα κάνετε να βγαίνει φυσικά από το σώμα σας. Και αυτή η απλή κίνηση μπορούμε να την κάνουμε βαριεστημένα και κοιμισμένα και να λέω ότι δεν χορεύει. Άμα αρχίσετε να υπερπατάτε έτσι, όχι, θέλει μια ζωντανή. Θα παραβιάσουμε το ωράριο αρκεί να πετύχουμε το αποτέλεσμα, έτσι. Δεν θα μετακινήσετε δεξιά-αριστερά. Μείνετε εκεί. Όταν βλέπετε, επειδή ο χορός είναι συλλογικός, όταν βλέπετε ότι έχουμε ανοίγματα, τι κάνουμε. Χορεύετε σε εκεί. Χορεύουμε προς το κέντρο.